Εντάξει, μια χαρά. Μιλήσουμε τώρα. Ωραιότατα. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Ωραία, για να δούμε. Ακουγόμαστε. Να, τώρα ακουγόμαστε. Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή. Αργήσαμε. Μια χαρά, δεν είναι. Όλα κουμπλέ, νομίζω. Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ φτιάχναμε κάποιες λεπτομέρειες. Είπαμε, είναι Παρασκευή, 25 Δευτέρου. Συνήθως ξεκινάμε λέγοντας ποιοι γιορτάζουν. Γιορτάζει σήμερα ο Ρήγας. Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν. Νομίζω ότι το πιο από αυτούς όλους τους εορτάζοντες είναι ο Ρήγας. Χρόνια πολλά. Να μου στέλνουν τώρα εδώ οι φίλοι που είσαι, γιατί άργησες και τα λοιπά. Είχαμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και καλεσμένο, αλλά κάναμε έτσι την πρώτη την εισαγωγή, να πούμε τις καλησπέρες μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό break και ερχόμαστε με καλεσμένο. Και είναι ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής μας. Οπότε θα κάνουμε την εισαγωγή αυτή που αρμόζει. Για πάμε.
Transaction. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην άλλη κάμερα, για πρώτη φορά έχουμε τη διπλή κάμερα, έχουμε τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, που πραγματικά ως έκπληξη μου έκανε σήμερα την πρόταση για να έρθει και να βγούμε μαζί στον αέρα και να με στηρίξει εδώ. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ? Παναγιώτη, μου ακούγεσαι? Καλησπέρα στο αγαπητό κοινό σου, στους φίλους της εκπομπής. Το ταξιδεύοντας στον κόσμο είναι κοντά σας. Είδες, Παναγιώτη, που μας ψάχνανε. Μέσω της εκπομπής της Σοφίας. Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνεις να με καλέσεις στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ εγώ, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε να διασκεδάσουμε και τον κόσμο, γιατί το χρειάζεται. Μετά από τέτοια έντονη εβδομάδα, η ιδιοσιογραφία. Και ακριβώς και αυτά τα γεγονότα. Αλλά είπαμε τώρα, μια και είναι Παρασκευή, να μην εστιάσουμε εκεί. Εσύ που είσαι και έμπειρος και ήρθες λίγο να με στηρίξεις. Θα πω δύο πραγματάκια. Και μάλιστα σου έστειλε για κάποια θέματα. Ναι. Το ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι αυτό που βλέπουμε για αρκετό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα της πανδημίας, η κλεισούρα ή η πίεση που δέχτηκε ο κόσμος, και βλέπουμε τη βιαιότητα στο έπακρο και ιδιαίτερα απέναντι σε λεγόμενη οικογενειακή βία, η βία απέναντι στις γυναίκες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα ακούμε και από ένα επεισόδιο. Α, θα συμπληρώσω εδώ και θα πω ότι και εδώ το τελευταίο κομμάτι που συνήθως μιλάμε για το Ευζήν, αναγκαστικά αναφέρομαι σε αυτό, διότι κάθε μέρα στην επικαιρότητα προκύπτει και κάτι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο έχει βγει στην επιφάνεια τόσο πολύ έντονα αυτή η συμπεριφορά και να εκφράζεται ο κόσμος με τέτοια σκληρότητα και βιαιότητα. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη η κυρία Λινού είχε πει ότι θα δούμε τέτοιες καταστάσεις, και μάλιστα είχε κάνει μια δήλωση περίπου τον Αύγουστο, ότι από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, προηγούμενη χρονιά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα δούμε πιο έντονα τέτοια περιστατικά. Εύχομαι να μην συμβούν άλλα, και αυτό που λέμε και εμείς από την εκπομπή μας, σε κάθε τομέα χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση σε όλους τους τομείς και περισσότερο μέσα από τα σχολιά. Και να συμπληρώσουμε εδώ και να μιλάμε επίσης και να μην κρύβουμε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως συνηθίζαμε και στο παρελθόν να κάνουμε, όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για το θάρρος που είχαν αυτές οι γυναίκες που μίλησαν, γιατί έγιναν παράδειγμα σε άλλες κοπέλες, το να πάρουν και εκείνες το παράδειγμά τους και να μιλήσουν. Ναι, και αυτό. Και σιγά σιγά βλέπουν να ανοίγουν στόματα. Και αυτό είναι σωτήριο και για καταστάσεις που μπορεί να είχαν συμβεί και τις απέτρεψε αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι ίσως κάποιος να σκέφτεται ότι αν κάνει το βήμα αυτό ή αν προβεί σε αυτή την πράξη. Βέβαια, να σου πω κάτι, αρχίζει και πια με προβληματίζει και αυτό. Το ένα καλό είναι να μιλάς και πραγματικά να τιμωρείται παραδειγματικά αυτός ο οποίος λειτουργεί έτσι βία. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι δεν τους αποτρέπει αυτό, γιατί συνεχίζουν και με αμύωτο ρυθμό. Έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι αυτό που σωστά αναφέρεις, η έξαρση. Ναι, η έξαρση. Αλλά από την άλλη όμως πλευρά, ή αν θέλεις τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η έξαρση. Η δεύτερη είναι η γνωστοποίηση των γεγονότων για να γίνει ο παραδειγματισμός. Και το τρίτο είναι ότι δίνει το θάρρος σε κάποια άτομα που θα λέγανε ότι δεν πρόκειται να μιλήσω. Και εγώ θα πάω πριν πάρα 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 πολλά χρόνια πίσω, όταν βρέθηκα σε ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όπου υπήρχε μια ένταση στο σπίτι,
Και εγώ πήγα να διασκεδάσω στη Θεσσαλονίκη, με καλέσανε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, επί 48 ώρες μίλαγα. Ευτυχώς με δίνανε και νερό, μην να κάνουμε γελίο χιούμορ. Ναι. Το αποτέλεσμα ότι μετά από ένα μήνα μου στείλανε το ζευγάρι ένα μεγάλο ευχαριστώ που καταφέραν να μιλήσουν, βρήκαν κοινό τόπο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω το έχεις αναφέρει και στις εκπομπές σου, η λέξη επικοινωνία χάνεται, γίνεται συνήθεια. Και όταν συνηθίζω τον άλλο ή θεωρώ δεδομένο του σύντροφο ή τη σύντροφο, χάνεται αυτό το κομμάτι που υπήρχε στην αρχή της επικοινωνίας, της ανάγκης. Έχουμε και μηνύματα. Ναι. Ζωντανή εκπομπή. Άρα, από την πλευρά μου και την προσωπική εμπειρία, θα έλεγα να μην θεωρούμε ο ένας τον άλλον δεδομένο και να ακούμε και να μιλάμε. Και ξέρεις τώρα, σε αυτή την εποχή και την περίοδο που περάσαμε με πανδημία και ακόμη περνάμε, βλέπεις ότι έχουν καταρριφθεί τα πάντα. Η έννοια της διασκέδασης, η έννοια ακόμη και των, που λέγαμε παλιά, σε ποια περιοχή μένεις. Α, είναι καλή περιοχή. Α, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Όλα αυτά καταρρίφθηκαν. Ούτε οι περιοχές έχουν σημασία, ούτε αν υπάρχουν μαγαζιά τριγύρω. Και τελικά ο ένας παρανομαστής είναι μόνο οι διαπροσωπικές και οι ανθρώπινες σχέσεις. Μόνο αυτό μας μένει, το οποίο μπορεί να μας γεμίσει. Γιατί μέσα σε μια στιγμή βλέπεις τι έγινε. Ούτε στα μαγαζιά μπορούσαμε να πάμε για χρόνια. Ούτε να κάνουμε τα υπόλοιπα τα οποία ίσως μας κάλυπταν τα κενά. Και οπότε τώρα αναδείχθηκε η πραγματική ουσία της καθημερινής, ας πούμε, της καθημερινότητάς μας. Εγώ θα έλεγα κάπου να το κλείσουμε εδώ, mm-hmm. το θέμα. Οι προτάσεις που έχουμε να πούμε στους ακροτές σου είναι στο κομμάτι της ομορφιάς. Έχουμε πολλές προτάσεις από τα βότανα, mm-hmm. από φυσικούς τρόπους που μπορούμε να φτιάξουμε προστασία για τον εαυτό μας, για την υγεία μας, για την ευελιξία, για την ομορφιά μας. Που δεν χρειάζεται, δηλαδή, κάποιος, είναι προτάσεις που δεν χρειάζεται να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σωστά. Σε καιρούς δύσκολους, μπορούμε να πούμε, και ενώ βλέπουμε γενικότερα οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα τα προϊόντα, ακόμη και περισσότερο και στο κομμάτι της ομορφιάς. Ναι, ναι, δεν το ζητάμε. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το οικολογικό. Πολύ έτσι. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, το ξεκινήσαμε κάπως ανάποδα. Συνήθως ξεκινάμε με ομορφιά, μόδα και πάμε στο εύζη. Ήθελα να αναταράσω τα πνεύματα. Ναι, οπότε αλλά τώρα... γι' αυτό, ναι. Εγώ θα πρώτα να βάλεις ένα μουσικό κομμάτι. Τώρα. Γιατί μπορεί λίγο εδώ λοιπόν φαίνεται ο επαγγελματίας παρουσιαστής, κάνει τη σωστή πάσα. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν κάπως υποτονικό. Κάτσε να βρούμε τώρα κάτι έτσι λιγάκι πιο... πιο ανεβαστικό να βάλουμε. Για να δούμε τι θα βάλουμε εδώ πέρα. Νομίζω αυτό είναι ο φάκελος που επιλέγω συνήθως. Για να δούμε. Αφιερωμένο. Ναι.
Ωραία. Επιστρέψαμε. Παναγιώτη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, αλλά όπου θες παρεμβαίνεις και σχολιάζεις. Εδώ έχω ένα άρθρο που... Πριν όμως να πούμε καλησπέρα στους ακροατές, ναι. Μπορούν να μας στείλουν τα μηνύματά τους. Σωστά. Να πούμε καλησπέρα στην Αμερική, στη Γαλλία, στο Γερμανία. Αυτό ήταν πολύ σωστό. Θα το έκανα στο τέλος. Καλύτερα να το κάνουμε τώρα. Θα το πούμε και στο τέλος. Έχουμε να χαιρετήσουμε πολλούς, Παναγιώτη, εκεί. Έχουμε την ξαδέρφη μας, μας βλέπει τώρα καταρχάς, την είχαμε ενημερώσει, δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει θα το δει, θα τη δει την αφιέρωση. Φιλιά λοιπόν Ειρήνη, Ειρήνη είναι στην Αμερική. Εσύ που ξέρεις τα ονόματα και τα παρακολουθείς, για πες άλλα. Την ξαδέρφη μας τη Χρύσα στο Λονδίνο. Σωστά. Τη Χρυσάνθη στην Ελβετία. Είμαστε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, δεν το συζητάμε. Είμαστε μεγάλη οικογένεια, ας το αποκαλύψουμε ότι είμαστε οικογένεια μεγάλη. Σωστό, σωστό, γιατί είπαμε στην αρχή μόνο για συνεργάτες, δεν αποκαλύψαμε την συγγενική μας σχέση. Οπότε ναι, τι από άλλο αφιερώσουμε, Παναγιώτη? Στα κορίτσια, στις τσαβέλες μας στη Νέα Υόρκη. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Στη Δάφνη και στη Δέσποινα. Φιλιά πολλά. Μετά θα τους κάνουμε το απόκομα αυτό, θα τους το στείλουμε σε προσωπικό, σε προσωπικό μήνυμα. Στο Γιάννη το Χατζιονίδη στο Παλαιοφάλιρο. Ναι, ναι, ναι. Αρχίσαμε τα τοπικά, ναι. Τώρα. Έχουμε πολύ κόσμο. Και βέβαια... Τι ξεχάσαμε. Στην αδελφή σου και στη μητέρα σου. Που τι κάνουνε, που είναι χρυσοχέρες και... γευόμαστε αυτά τα φοβερά δέσματα από το χαρά μας. Ελένη, μπράβο. Την επόμενη φορά τι θα φάμε, τι θα μας κεράσει, Παναγιώτη? Πενερλή, τι θέλεις, πυροσκή? τι παραγγελία θα κάνει? Πυροσκία. Την πυροσκία, ακριβώς. Εκεί τα ποντιακά αυτά τα φοβερά που τα φτιάχνει. Οποία είχα πάει στο γραφείο στο Μαρούσι. Mm-hmm. Εκτάκτος. Και ξετρελάθηκε ο κόσμος. Για πες. Ακόμη παραμιλάει ο κόσμος, όχι μόνο ξετρελάθηκε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τους πέφτει λίγο μακριά το delivery. Κάνε κάτι, Ελένη. Έτσι, Ελένη, πρέπει να αυξήσεις τα χιλιόμετρα. Πρέπει να... Την εμβέλεια. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το κομμάτι των αφιερώσεων. Τι άλλο θέλαμε να πούμε πριν το άρθρο, Παναγιώτη, για πες. Έχεις κάτι άλλο? Να δώσουμε και μηνύματα. Ναι. Έλεγα και χτες και πάντα είναι ένα από το μότο που λέω. Mm-hmm. Κάνε το εμπόδιο ευκαιρία στη ζωή σου. Και σου δίνω πάση για να ξεκινήσεις το άρθρο. Έτσι, έτσι. Και εμπόδια, τι μπορεί να είναι εμπόδια? Εμπόδια μπορεί να είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Και εδώ λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μας μιλάει γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχουμε θετικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Το συστατικό λοιπόν για την ευτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από τη δική μας στάση, αλλά και από αυτή του κύκλου μας. Σπουδαίο ρόλο στην καθημερινή ρουτίνα διαδραματίζουν οι φίλοι, οι συνεργάτες μας, η οικογένειά μας και γενικότερα οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αν αναλογιστούμε πώς καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με αρκετό κόσμο, το καταλαβαίνουμε το λόγο. Είναι ικανοί να επηρεάσουν ολόκληρη την ψυχολογία μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποιους επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας. Ας μην εστιάσουμε στα αρνητικά. Όλοι ξέρουμε πως πολλές φορές μπορούμε να συνυπάρχουμε με τοξικούς ανθρώπους. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι είναι πολύ χειριστικοί, ότι υπάρχουν κάποια επιφανειακά συμπτώματα στα οποία εμείς δεν δίνουμε σημασία, με αποτέλεσμα να μένουν παρατεταμένο διάστημα κοντά μας, να είναι άτομα απεσιόδοξα, να διακατέχονται από κακία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και όλα αυτά να βγαίνουν προς τα έξω ως τοξικότητα και να μην χαίρονται με την ευτυχία, να ζηλεύουν κτλ. Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές δεν είναι στο χέρι μας να το αποφύγουμε. Στο χέρι μας είναι όμως να το αντιμετωπίσουμε.
Και ας εστιάσουμε στο θετικό. Οι άνθρωποι μας αντιπροσωπεύουν μια γενικότερη εικόνα του πώς θέλουμε να ζούμε. Ακόμη κι αν ο χαρακτήρας σας γέρνει προς την πρώτη κατηγορία. Δεν είναι ποτέ αργά για να το μετατρέψουμε σε κάτι καλό. Ας δουλέψουμε σκληρά με τον εαυτό μας και σε αποβάλουμε λοιπόν από τον οργανισμό μας οποιαδήποτε αρνητική επιθυμία. Ο κόσμος θα ήταν ιδανικός αν όλοι επικεντρωνόμασταν στην επίτευξη της χαράς παρά στην καταστροφή του συνανθρώπου. Δώστε αγάπη απλόχερα και θα πλαγείτε από την ποιότητα ζωής που θα έχετε μετέπειτα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Να συνεχίσω εγώ, δίνοντας ένα άλλο μήνυμα, να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας πάρει το χαμόγελο από τα χείλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα ξεκινάει με κάποια tips. Η απορία ίσως, να κάνω εγώ το βιβλίο, ναι. Διαβλώ, πώς μερικές φορές μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούμε τοξικούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί γύρω μας. Θα δώσω μια ιδέα. Σιγά σιγά να κάνουμε ασκήσεις. Και τι εννοώ ασκήσεις? Να αποβάλουμε τις λέξεις δεν, μην, όχι, όσο μπορούμε στο λεξιλόγιό μας να μην... Είπατε, λέω πάλι μην. Να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Ναι. Να τις παραφράσουμε. Να τις παραφράσουμε και να βάλουμε αυτό που είπες. Το θετικό πρόσημο στη ζωή μας. Ναι. Και ταιριάζει με αυτό που ξεκίνησες να λες, ότι ακόμη και από μια συνάντηση με τοξικούς, με όχι ευχάριστους, με όλους... Δεν μπορούμε πάντα να αποφύγουμε. Ακριβώς. Αλλά καταρχήν να αρχίσουμε να διακρίνουμε, mm-hmm. για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Σωστά. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν συνεχίζει μάλλον έτσι αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή με κάποια tips. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε το θετικό. Λέει ότι όταν συναστραφόμαστε με θετικούς ανθρώπους, με ανθρώπους που μας ωφελούν, έχουμε αυξημένη όρεξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το είχα έτσι αναλογιστεί ποτέ. Ούτε εγώ είχα. Ναι. Μετά αποπνέουμε αυτοπεποίθηση. Προφανώς νιώθουμε στήριξη, νιώθουμε συμπαράσταση και αυτό βγαίνει στην αυτοπεποίθησή μας. Δίνουμε χωρίς να περιμένουμε. Εστιάζουμε στα θετικά. Μαθαίνουμε καλούς τρόπους. Και βλέπεις πόσο έχει εδώ περίπου μια δεκαριά, ας πούμε, έτσι προτάσεις. Νιώθουμε πιο δυνατοί. Ζούμε μέσα στην αγάπη. Γινόμαστε περισσότερο ελκυστικοί. Και το τελευταίο λέει ότι δεν απαντάμε στην αρνητικότητα. Που δεν έχει σημασία. Δουλεύουμε την ψυχολογία μας ώστε να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Επομένως, στην κακία δεν απαντάμε με κακία. Αντιθέτως, τους αποβάλλουμε από τη ζωή μας. Οπότε εδώ είναι και επιστημονικά άρθρα τα οποία λένε αυτά που λέμε με απλά λόγια. Να προτείνω. Ναι. Στο YouTube υπάρχουν αρκετά βίντεο, mm-hmm. Κάτω από τη λέξη της ενθάρρυνσης, mm-hmm. και της ενσυναίσθησης, ή αλλιώς στα αγγλικά που λέμε το motivation. Mm-hmm. Ψάχτε να βρείτε, αγαπητοί ακροατές και φίλοι της εκπομπής, τέτοια βίντεο, όπως επίσης υπάρχουν και αρκετά βιβλία με πολύ διεθνών speaker που έχουν, ναι. Κάτω από την λέξη προσωπική ανάπτυξη, mm-hmm. Τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Γιατί είπαμε στην αρχή και τη λέξη εκπαίδευση. Ναι. Πρέπει και να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε, να εκπαιδευτούμε και να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά. Και σε συνέχεια αυτού να πούμε ότι όταν έχουμε σε εισαγωγικά εκπαιδεύσει τον εαυτό μας την ανοχή καταστάσεων αρνητικών, βλέπεις ότι είναι πολύ μεγάλο κακό αυτό, γιατί αρχίζουμε και νιώθουμε οικεία.
Εάν κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και από τα παιδικά μας χρόνια είχαμε το σωστό πρότυπο και την δεκτικότητα σε σωστές συμπεριφορές, οτιδήποτε διαφορετικό θα μας ξένιζε. Ενώ όταν έχει συνηθίσει να κάνεις υπομονή και όλα αυτά τα στερεότυπα, όλες αυτές οι λέξεις με τις οποίες μεγαλώσαμε, βλέπεις τελικά ότι είναι, αποτελεί πολύ μεγάλο εμπόδιο και ένα μεγάλο αγκάθι και κακό και αιτία πολλών καταστάσεων δύσκολων και άσχημων. Αυτό δηλαδή, όχι ανοχή και όχι εκπαίδευση σε καταστάσεις, να μην υπομένουμε καταστάσεις, γιατί το μετέπειτα βήμα είναι ότι μας κάνουν να εξοικειωνόμαστε με αυτές. Θα πω δύο πράγματα, μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα. Υπάρχουν και Έλληνες, δεν θέλω να ονοματίσω για να μην θεωρηθεί διαφήμιση ότι κάτι άλλο κάνουμε. Ας ψάξουν, θα πω μόνο μία λέξη. Μπορώ. Μπορώ να ξεκινήσω γυμναστική. Μπορώ να ξεκινήσω να διαβάσω πράγματα στο κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης. Μπορώ να περπατάω μόνος μου ακούγοντας μουσική. Μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο. Έχω πρόβλημα. Σηκώνω το τηλέφωνο και ζητάω από τη φίλη μου από μία γραμμή βοήθειας, αν ακόμη δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί μιλήσαμε πριν το κομμάτι της βίας, υπάρχουν γραμμές τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, είτε από το γραμμή βοήθειας για τις γυναίκες ή για οικογένειες κτλ., αλλά και όταν νιώθουμε ακόμη μόνοι. Αυτό το λέω πάντα εδώ, ότι πάντοτε υπάρχει ένα χέρι να σου δοθεί, πρέπει να ξέρεις και να το ζητάς. Δηλαδή, δεν καταφέρνουμε κάτι με την απελπισία ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Πάντοτε υπάρχει. Στείλτε ένα μήνυμα. Σηκώστε το τηλέφωνο. Θα βρείτε μια απάντηση. Μπορείτε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Και πάμε για ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα για να γυρίσουμε και να κλείσουμε. Όχι, σήμερα είναι άφηνη εκπομπή. Θα κάτσουμε μέχρι τις 12. Μόνο για σας. Γιατί είναι Παρασκευή, έτσι έχει και ωραίο καιρό. Μπορεί να κάνει λίγο ψύχρα, αλλά δεν βρέχει. Οπότε μπορεί κάποιος να βγει για ένα ποτό. Σε ένα μπιστρό, σε ένα wine bar. Οπότε. Τελευταίος, να πούμε και ένα tips. Ναι. Ανεβαίνει η περιοχή ευρύτερα στο Κουκάκι. Να πούμε, έχει πολλά μικρά ωραία μπιστρό ή καφέ. Είναι η πρόταση της εκπομπής αυτή την Παρασκευή. Έκανες βόλτα, πήγες από εκεί, Παναγιώτη, είδες μαραζιά. Ναι, και κάποια στιγμή θα πάμε. Ναι. Πρέπει να πάμε, ναι. Οπότε κάνουμε ένα διαλυματάκι μουσικό και επιστρέφουμε. Για να δούμε.
Λοιπόν, επανερχόμαστε. Δεν μιλήσαμε πολύ για το κομμάτι της μόδας σήμερα, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί είχε έτσι άλλο ενδιαφέρον η εκπομπή. Είχαμε και τον καλεσμένο μας. Μόνο να πούμε ότι 7-8 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουμε το New Generations Fashion Lines. Είναι ένα μοναδικό fashion event που προβάλλει αποκλειστικά τους νέους fashion and jewels designers, που θα διοργανωθεί, είπαμε, 7-8 Μαΐου, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του γνωστού fashion expert Μιχάλη Πάντου. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Στο κομμάτι της μόδας σήμερα δεν είχαμε πολλά. Βεβαίως, αν το ψάξει κανείς, ήταν η εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Είχε έτσι πολλές έντονες παρουσίες, ωραίες εικόνες, ωραία χρώματα, λίγο ενδεικτικά, να πούμε. Και στο Παρίσι φυσικά έγινε η παρουσίαση της συλλογής, αλλά και στο Μιλάνο, Φέντι, Ρομπέρτο Καβάλι, τι άλλα μπραντς εδώ, Μαξ Μάρα. Ναι, αυτό είναι φοβερή, το είχαμε πει αυτό το άρθρο για τις τάσεις. Για τα cut-outs, τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, τα κρόσια που είναι στη μόδα, τα χρώματα, τα πολύ έντονα, τα πορτοκαλί, τα πράσινα και τα φούξια. Πλεκτά ρούχα φοβερά, είναι και αυτά, έχουν επιστρέψει. Αλλά σήμερα αφιερωθήκαμε πιο πολύ στο κομμάτι Ευζήν, με πολύ ωραία μηνύματα. Μας βοήθησε εδώ ο Παναγιώτης πάρα πολύ. Και ως έτσι κατάληξη, τι έχουμε να πούμε. Παναγιώτη, έχουμε να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει λύση. Πάντοτε μπορεί να βρεθεί... Τι έχουμε εδώ. Α, βέβαια. Επιστρέψαμε τώρα στη μόδα. κάνουμε μεταξύ μόδας και Ευζήν. Α, ναι, αυτό είναι φοβερό. Φοβερό άρθρο. Τα παπούτσια της Άνοιξης του 2022, που θα φορούσαμε από τώρα. Οι συλλογές, λοιπόν, που παρουσιάστηκαν στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, με προτάσεις Βρετανών σχεδιαστών, Άνοιξη 2022, είναι εδώ, θυμίζουν παπούτσια μπαλέτου, θηλυκά παπούτσια, γόβες, slide bags, έντονα χρώματα. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις κλασικές γραμμές. Θα κάνω μια παρέμβαση, ναι. Απορία των αντρών προς τις κυρίες και τις δεσποινίδες. Πώς καταφέρνετε και ισορροπείτε σε τόσο... Όπως λέμε ότι όλα τα πράγματα θέλουν εκπαίδευση, και αυτό. Βλέπεις ότι κάποιες γυναίκες που δεν έχουν εκπαιδευτεί και έχουν μάθει να έχουν μια πιο σπορ εμφάνιση, δεν μπορούν. Κουράζονται πάρα πολύ, τους πονάει η μέση τους. Βέβαια, εκεί έχουμε να πούμε ότι παίζει ρόλο και το καλό παπούτσι. Που πραγματικά υπάρχουν παπούτσια που είναι πολύ ψηλά και δεν τα αισθάνεσαι. Αλλά, Παναγιώτη, εκπαίδευση. Και εκεί... Εκεί εκπαίδευση. Οπότε κάπως έτσι πέρασε η ώρα. Και... Να κλείσουμε ευχάριστα. Ευχάριστα πρέπει να κλείσουμε. Πάντα κλείνουμε ευχάριστα με αισιόδοξα και με ελπιδοφόρα μηνύματα. Λοιπόν, πρώτον, επειδή είπαμε πρόταση για πού μπορούμε να πάμε. Ναι. Αναπτύσσεται αρκετά... πέρα από το Κολωνάκι και το Κουκάκι, σαν περιοχή, με πολύ ωραίες γωνιές, είτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μικρά μπιστρό που μπορείς το πρωί για ένα μπρανς, τον καφέ σου, μεσημέρι κάτι, κάποιο σάντουις, κάποιο γρήγορα, ή κάποια από αυτά, αν είσαι στην ευρύτερη περιοχή,
κάνουν και delivery. Και το βράδυ, πίνοντας ένα ωραίο ποτό ή ένα κρασί, να κλείσει η βραδιά. Mm-hmm. Εμείς θα πούμε στην υγειά σας, να περνάτε καλά, να προσέχετε, και αύριο είναι μια, όπως λέει και η μετεωρολογική, θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα, εκμεταλλευτείτε το. Βγείτε έτσι όμως να περπατήσετε. Ναι. Η πρότασή μας είναι, ξεκινήστε από τη Φιλελλήνο στο κέντρο, διασχίστε μέσα στο σοκάκι της Πλάκας, κάτω από το Φιλοπάπου, και φτάστε μέχρι το Φυσείο. Και μέχρι και την παραλία μετά. Και μετά στην παραλία. Κάπου εκεί θα είμαστε εμείς, μπορεί να κάνουμε τις βόλτες μας. Οπότε, όντως, αυτή είναι πολύ έτσι... μια ωραία προσμονή, να ξέρεις. Καλούμε ότι... και προσκαλούμε τους φίλους ακροατές σου, ναι, να στείλουν στο Instagram και στα μέσα κοινωνικής διεκδίκησης που σε παρακολουθούν και παρακολουθούν την εκπομπή σου, να στείλουν φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο αυτό. Και τι κάνουμε, μετά θα κάνουμε κολλάζ με τις πιο... Ναι. Και μετά θα κάνουμε διαγωνισμό. Έχουμε και είχαμε κάπου ένα άρθρο με ένα giveaway. Δεν ξέρω αν θα ισχύει και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να το πούμε. Οπότε αυτό, ναι, μόνο και μόνο αυτές οι εικόνες σου δημιουργούν θετικά συναισθήματα. Και μπορεί να γίνει λίγο ανά μια φορά ή δύο φορές το μήνα να μας στέλνουν διάφορες φωτογραφίες από ευχάριστα μέρη, mm-hmm, ή φίλοι ακροατές. Ωραία, οπότε κάπου εδώ κλείνουμε αυτή την τόσο πολύ ωραία Παρασκευή. Ήταν φοβερή αυτή η έκπληξη που μας έκανες. Ήρθα να αναστατώσω. Μας αναστάτωσες ευχάριστα. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα μας ξανάρθεις, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Γιατί βλέπεις πόσο πιο ζωντανή γίνεται η εκπομπή. Γιατί όταν μιλάς μόνος σου είναι λίγο μονότονο, όσο και να προσπαθείς να το... Έχω κάνει στην αρχή, όταν ξεκίνησε το στούντιο, δύο ώρες εκπομπές ή και τρεις ώρες, μιλώντας... Μόνος σου. Μόνος μου. Ναι, είναι δύσκολο. Και βέβαια στην αρχή, επειδή δεν ξεκινήσαμε, δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή επαγγελματίες, ναι, και το ραδιόφωνο πραγματικά είναι μια ψυχοθεραπεία, δεν ήξερα τη φωνή μου. Ναι. Και ήταν περίεργο να την ακούω. Με παίρνανε οι συνεργάτες τηλέφωνο πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή των 7 χρόνων, πάμε στον 8η χρονιά που βρίσκεται το στούντιο και το NSTV Live, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες και το τεχνικό προσωπικό που βοηθάει στο να βγαίνουμε σωστά στον αέρα. Έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ τεχνικά και ουσιαστικά. Θέλουμε και ζητάμε από εσάς, τους φίλους ακροατές και τους φίλους της εκπομπής, να αγκαλιάσετε το nstv.gr. Είμαστε κοντά σας, φέρνουμε τις ιδέες, προτάσεις σας, mm-hmm, σε κάθε τομέα. Ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και από μένα τώρα να κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Εκεί θα έχουμε ίσως πάλι καλεσμένο, θα το συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα, να το δούμε αυτό που έχει σχέση με ομορφιά, οπότε θα πούμε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτόν τον τομέα. Κάθε φορά ίσως πατάμε πιο πολύ εκεί που έχουμε να πούμε περισσότερα. Οπότε, όπως είπε ο Παναγιώτης, αύριο μια ηλιόλου στη μέρα, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, για βόλτες, για επαφή με δικά μας άτομα και για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για την απαιτητική εβδομάδα που έρχεται. Καλό βράδυ, αλλά ας μην κάψουμε και αυτή την Παρασκευή, μπορούμε να πάμε και για ένα ποτάκι τώρα, δεν χάθηκε το βράδυ ακόμη. Κάποιοι σας περιμένουν, κάποια τηλεφωνήματα, μηνύματα. Έτσι ακριβώς. Φιλιά, καλό Παρασκευόβραδο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.